Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Βικτωρία λέει ψέματα στον Τάσο πως δεν ξέρει που είναι η Δεσποινιό, ενώ αναλαμβάνει την φροντίδα και την περίθαλψή της. Ο συμβολεογράφος μιλά στους γαμπρούς του Νάτσι για τα σχέδια της Φρόσος, τη στιγμή που η Ευανθία αρχίζει κρυφά να αυτοεξυπηρετείται. Η Βασιλική περνά βασανιστήρια στην εξορία, αλλά δεν μαρτυρά τις συγκρατούμενές της. Η Μαρίκα ομολογεί τον έρωτά της στον Σότο και περνάνε το βράδυ μαζί. Ο Παύλος και η Μάγια ζουν πλέον χωριστές ζωές, με εκείνη να περνά χρόνο με τον Δημοσθένη. Ο Ερμής επιστρέφοντας από την στρατιωτική σχολή εμφανίζεται εντελώς αλλαγμένος στον πατέρα του. Τούμενες της Βασιλικής υπόσχονται να τη βοηθήσουν να βρει τον πατέρα της. Ο Κοσμάς με πρόφαση την ξενόγλωση αλληλογραφία του περνά περισσότερο χρόνο με την Άννα. Ο ψυχαναλυτής της Νέλλας την προτρέπει να τον διεκδικήσει. Η Βικτωρία συστήνει τη Δεσποινιό στη Μαρή για εργασία. Ο Τάσος ζητά από τον Χρόνη μεροκάματο. Ο Παύλος και η Μάγια αναλαμβάνουν το κόστος της κηδείας της αδερφής του Λεωνίδα. Η Αρχοντούλα καταλαβαίνει πως η Μαρίκα και ο Σότος προχώρησαν την σχέση τους. Η Φρόσο κάνει συμφωνία με τον αστυνόμο Βελή για τον φάκελο της υπόθεσης του Θωμά, η Δεσποινιό αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Βικτωρία γιατί δεν θέλει να δουλέψει ως ένα από τα κορίτσια της Μαρή. Η Αρχοντούλα δεν νιώθει καλά. Η Βασιλική αρνείται να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Η Ευανθία αναγκάζεται να εξομολογηθεί στη Διονυσία πως βλέπει. Ο Οδυσσέας αναλαμβάνει το καφενείο, ενώ ο Στράτος βρίσκει αρχαία στη γη του Νάτσι. Ο Τάσος πάει στη Μαρίκα, ψάχνοντας για την Δεσποινιό. Η Νέλλα όμως τον διώχνει και αυτός της αποκαλύπτει την συμφωνία του με τον Κοσμά. Η Άννα φαίνεται να ενδίδει στο φλερτ του Κοσμά. Ο Παύλος και η Μάγια θυμούνται τα παλιά, ενώ ο Λεωνίδας καταλαβαίνει πως ο Ερμής έχει μπλέξει. Η Δεσποινιό επιστρέφει στη Βικτωρία και συμφωνεί να πάει στη Μαρή. Η Άννα σώζει την Αρχοντούλα που λιποθυμά, αλλά εκείνη έχοντας βρει κεριά κάτω από το κρεβάτι της, νιώθει πως κάτι κρύβει. Το λέει στη Μαρίκα και εκείνη με τη σειρά της την Έλα, που ήδη ανησυχεί για την σχέση της Άννας με τον Κοσμά. Η Βασιλική πιάνεται στα χέρια με την Χριστίνα. Ενώ ο Παύλος και η Μάγια ασχολούνται με την πολιτική. Ο Ερμής έχει γίνει μέλος μιας παράνομης στρατιωτικής κοινότητας και καλεί και τον Ιάκωβο. Η Διονυσία τυρανιέται με το μυστικό της Ευανθίας και η Μαρία προβληματίζεται με τα ξαφνικά δώρα του Στράτου. Η Ευανθία διαβάζει το ημερολόγιο της Φρόσος. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!